σας το πρώτο να περάσουμε στον εντοπισμό μεγάλης εκρηκτικής ύλης αλλά και κροτίδων. Εντοπίστηκε στη Λευκωσία και όλα αυτά φυσικά λίγο πριν το Πάσχα, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό για αυτή την περίοδο, κύριε Μακρυγιάννη, όπως κάθε χρόνο, οι προσπάθειες της αστυνομίας εντατικοποιούνται όσον αφορά την πληροφόρηση και προχωρούμε σε έρευνες όσον αφορά την κατάσχεση τέτοιων αντικειμένων. Πράγματι, χθες γύρω στις 4.30 μετά από πληροφορία είχαν εξασφαλιστεί σχετικά εντάλματα ερεύνης για οχήματα τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν τέτοια αντικείμενα. Προχωρήσαμε στην έρευνα και είχαμε εντοπίσει σε 2 οχήματα τα οποία ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μεγάλες ποσότητα εκρηκτικών υλών. Συγκεκριμένα είχαμε εντοπίσει γύρω στις 21.000 κροτίδες και άλλα 2.000 πυροτεχνήματα. Όσον αφορά τις κροτίδες, να αναφέρουμε, κυρία Μακρυγιάννη, ότι αντιστοιχούν σε 60 περίπου κιλά εκρηκτικής ύλης. Ενώ σύμφωνα με τις εξετάσεις που έχουν γίνει από τον πυροτεχνολογό της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα εκρηκτικά αυτά ήταν υψηλής εφλεκτικότητας. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο που διέτρεχε τόσο ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, αλλά και άλλα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως βρίσκονταν κοντά στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ήταν αποθηκευμένα τα σκευάσματα αυτά. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Και φαντάζομαι τώρα είστε σε γρήγορση για παρόμοιες περιπτώσεις. Σίγουρα, όπως έχουμε πει, αυτή την χρονική περίοδο, ιδιαίτερα πριν από τις γιορτές του Πάσχα, όπως και κάθε χρόνο, προβαίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι μόνο στην περσινή περίοδο, κατά το 2020, είχαμε εντοπίσει και κατάσχει 52.000 κροτίδες και άλλες 7.500 πυροτεχνήματα στο πλαίσιο της πρόληψης όσον αφορά τα θέματα αυτά. Να πάμε όμως και στην ομολογία που είχαμε για το φόνο της Θεένου.